Τώρα, θέλω να μιλήσουμε λιγάκι για το θέμα των τουριστικών λεωφορείων. Τα τουριστικά λεωφορεία που κάθε μέρα εδώ, στην πρώτη μας εικόνα, στην πρώτη μας σύνδεση την οποία κάνουμε, τα βλέπουμε να μένουν για πολλές ώρες σε βασικά σημεία αυτής της πόλης, σε βασικούς δρόμους, κεντρικούς δρόμους. Να κλείνουν λωρίδες. Δεν είναι μόνο για στάση έτσι, και στάθμευση. Μένουν εκεί παρκαρισμένα για 3-4 μέρες. Λοιπόν, τα κεντρικά σημεία τα οποία επιλέγουν οι οδηγοί τους, εδώ είμαστε στο κέντρο της πόλης μας, τώρα δεν έχει πάρα πολλά από ό,τι βλέπουμε, έτσι έχουν πάει στη Φιλελλήνων, γιατί έχουμε ήλιο, έχει πάρα πολύ ήλιο για να μείνει εκεί πέρα το λεωφορείο. Λοιπόν, σε άλλα σημεία βασικά της πόλης πάνε και σταθμεύουν, κλείνουν οι λωρίδες, υπάρχει μποτιλιάρισμα, υπάρχει γκρίνια, πολύ μεγάλη γκρίνια από τους οδηγούς τους υπόλοιπους που δεν μπορούν να διέλθουν. Πολλά τα λεωφορεία, είναι λογικό, έχουμε τουρισμό. Έχουμε ανθρώπους που θέλουν να χαρούν αυτή την πόλη. Είδαμε νωρίτερα πριν τον Θανάση Μαριόλα στην Ακρόπολη, εκεί, στη Βασιλίσσα Αμαλία, στο κατέβασμα, στο ρεύμα προς Πειραιά. Λίγο πριν πάμε συγκρούν, είναι γεμάτο από λεωφορεία. Φαίνεται ότι ο Δήμος της Αθήνας φαίνεται ότι θα δώσει μια λύση, λέγοντας ότι επιτρέπεται μόνο η στάση για επιβίβαση, αποβίβαση σε κεντρικά σημεία, όπως είναι αυτό το οποίο βλέπετε τώρα εκεί, το κέντρο του αγνώστου στρατιώτη μπροστά εδώ στη Βασιλίσσα Αμαλία και στη Βασιλή Σοφίας, μόνο στάση και στάθμευση σε άλλα σημεία, σε άλλα 8 σημεία, σε συνεργασία της τροχέας με την ελληνική αστυνομία. Ο κύριος Κιμών Λογοθέτης είναι μαζί μας, είναι ο άνθρωπος ο οποίος για λογαριασμό της περιφέρειας ελέγχει την κυκλοφορία και προσπαθεί καθημερινά να δώσει λύσεις για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης. Τεράστιο το θέμα, κύριε Λογοθέτη, φέτος με τα τουριστικά λεωφορεία. Όσο αυξάνεται ο τουρισμός, τόσο περισσότερο έχουμε τα προβλήματα. Καλή σας ημέρα, καλημέρα, κύριε καλημέρα. Λογοθέτη. Καλή σας ημέρα. Πράγματι, η αύξηση του τουρισμού είναι ραγδαία σε πρωτόγνωρα επίπεδα, έτσι, για τα δεδομένα μας. Επομένως, διπλασιάζεται σχεδόν ο πληθυσμός στα σημεία που βλέπετε και που δείχνετε, και μάλιστα 2,5 φορές παραπάνω γίνονται οι ανάγκες και οι απαιτήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας προκειμένου να γίνει η τροφοδοσία των καταστημάτων με τρόφιμα και αυτό. Και άλλα αυτά. Τώρα, λοιπόν, στο θέμα λοιπόν των τουριστικών λεωφορείων, σίγουρα τα σημεία ενδιαφέροντος, τα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος, η Βουλή, το Ζάπιο, η Ακρόπολη, το Παναθηναϊκό Στάδιο, βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας, Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, Βασίλος Κωνσταντίνου. Είναι οι δρόμοι οι οποίοι έτσι δέχονται τους μεγαλύτερους φόρτους. Εκεί λοιπόν τα τουριστικά λεωφορεία πρέπει να αποβιβάσουν τους τουρίστες για να φτάσουν στα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος. Και ξεκινάει αυτό το ζήτημα το οποίο συζητάμε. Ο Δήμος όρισε κάποιες θέσεις σε κάποιες κεντρικές οδικές αρτηρίες για να σταματάνε τα λεωφορεία. Αυτό βέβαια χρειάζεται πάλι την προσπάθεια και τη συμμετοχή όλων μας και τη συνεργασία τόσο των τουριστικών γραφείων όσο και των τουριστικών λεωφορείων, που θα πρέπει να σέβονται αυτούς τους κανόνες, δηλαδή πραγματικά να σταματάνε σε αυτό το σημείο για επιβίβαση και αποβίβαση. Όταν αυτό τηρείται, νομίζω πως μπορούμε έτσι να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Αν γίνεται όμως αυτό που αναφέρατε πριν, δηλαδή να σταματάει το τουριστικό λεωφορείο ή σε επισκέψεις οι οποίες κρατούν 3-4 ώρες και μένει σε αυτό το σημείο, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Κύριε Λογοθέτη, μιλάμε για 11 νέα σημεία ουσιαστικά στάσης και στάθμευσης των τουριστικών λεωφορείων στην Αθήνα, στην Αττική. Το θέμα είναι ότι ακόμα και η στάση και η στάθμευση και η επιβίβαση και η αποβίβαση, ειδικά για τα τουριστικά όπως αναφέρετε, δεν το διαβάζω μπροστά μου, και αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Δηλαδή, γιατί? Γιατί δεν υπάρχει χώρος να κάνουν άκρη, να σταθμεύσουν, καταλάβατε. Και αλλάζοντας λωρίδα, πάλι επικίνδυνο είναι και αυτό. Αντιλαμβάνομαι ότι βοηθά. Αλλά δεν είναι η λύση μόνιμη. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Όχι, ασφαλώς η στάση ενός λεωφορείου για επιβίβαση ή αποβίβαση δεν έχει καμία σχέση με τη στάση ενός γιοταχή, ενός ταξί που θα βγουν 1-2 επιβάτες. Εδώ ένα λεωφορείο μπορεί να διάσει 50 επιβάτες, αν είναι διόροφο μπορεί να διάσει 70 επιβάτες. Στην εξίσωση έχουν προσθεθεί επίσης και τα λεωφορεία κυκλικής διαδρομής, τα οποία και αυτά σταματούν συνέχεια πολύ πιο συχνά για επιβίβαση ή αποβίβαση. Μιλάω για αυτά τα διόροφα, τα τουριστικά, ναι, τα οποία έχουν περιπλασιαστεί το τελευταίο διάστημα και βρίσκονται και αυτά. Έρχονται να προσθεθούν και αυτά. Επομένως, λοιπόν, ναι, σίγουρα υπάρχει έτσι κάποιο ζήτημα στις ώρες εχμής, που είναι οι ώρες που επισκέπτονται τους 9 με 6. Οπότε εκεί χρειάζεται έτσι μια συντονισμένη προσπάθεια. Σε κάθε περίπτωση όμως
Εδώ είναι, είναι ένα χρόνιο πρόβλημα το οποίο, έτσι, επειδή αυτό πλέον με την αύξηση του τουρισμού και τις επιπτώσεις στο κυκλοφοριακό πλέον είναι ένα εθνικό ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια και όλους τους αρμόδιους φορείς, έτσι, τους τουριστικούς πράκτορες, το Υπουργείο Υποδομών, Πολιτισμού, Τουρισμού, Τροχέα, Δημοτική Αστυνομία. Όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε λύση για αυτό το πρόβλημα, ναι, που σίγουρα χρειάζονται χώροι υποδομής για να μπορούν να σταθμεύουν τα λεωφορεία. Υπάρχει τώρα κάτι σαν, αν θέλετε, εισαγωγικά προσωρινή λύση, που είναι το πάρκινγκ του Τάικ Βοντό στο τελείωμα. Ναι, είναι εκτός σχεδίου. Είναι εκτός σχεδίου το πάρκινγκ του Τάικ Βοντό και επίσης μας λένε οι ιδιοκτήτες ότι πέφτει πάρα πολύ μακριά. Δηλαδή δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν έτσι όπως είναι οι κυκλοφοριακές συνθήκες στην πόλη. Να φύγουν από το Τάικ Βοντό, να φτάσουν πάλι στην Αθήνα, να επιβιβάσουν και να συνεχίσουν το tour. Επίσης, τα σημεία τα οποία βλέπουμε και ανακοινώθηκαν σήμερα, 11. Είναι 11 σημεία πάλι και αυτά με περιορισμένο χώρο στάθμευσης. Δεν έχει γίνει κάποια υποδομή. Δεν έχει ανοίξει ένας νέος χώρος. Λέγανε, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, να δοθεί χώρο στο Ζάπιο. Πολύ όμως δύσκολο, πολύ ρυψοκίνδυνο για να αλλάξουν οι συνήθειες των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να έχουν αναψυχή το χώρο του Ζαπίου, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να γίνει. Περιορίζονται πάρα πολύ, κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες, από την κίνηση των τουριστών που θέλουν να κατέβουν με κάθε μέσο, είτε πεζοί, είτε με δικά τους μικρότερα οχήματα, ξέρετε, αυτά τα οποία είναι τα οχήματα πολυτελείας που τους παίρνουν είτε μεταξύ να κάνουν το γύρο της Αθήνας. Έχουμε ζητήματα πολύ σημαντικά τα οποία πρέπει να, με κάποιον τρόπο να λυθούν, αν θέλουμε να έχουμε τουρισμό στην πόλη. Ναι, μα γι' αυτό και ξαναείπα ότι αυτό αποτελεί εθνικό ζήτημα. Θέλει τη συμμετοχή όλων των φορέων προκειμένου να επιληθούν αυτά τα ζητήματα. Και φυσικά σωστά είναι όλα αυτά που αναφέρετε. Βέβαια, στο κέντρο της Αθήνας είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν τέτοιοι χώροι. Ξέρετε ότι από κάτω η Αθήνα δεν σκάβεται εύκολα για υπόγειες υποδομές και καινοί χώροι τόσο μεγάλοι ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν στάθμευση λεωφορείων. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Θα πρέπει να γίνει μελέτη, συγκεκριμένη μελέτη, ώστε να οριοθετηθούν τέτοιοι χώροι. Σαφέστατα, αυτό που μιλάμε τώρα είναι μια προσπάθεια που έχει κάνει ο Δήμος Αθηναίων για να δώσει μια πολύ προσωρινή λύση. Μια καθυστέρηση, ναι, ακριβώς. Και δεν εννοώ μόνο για το συγκεκριμένο Δήμο, και για το συγκεκριμένο και για όλους τους προηγούμενους. Δεν είναι καινούριο, αλλά να, στην εικόνα, ας πούμε, που βλέπουμε, κύριε Λογοθέτη, είναι αυτό που λέγαμε πριν ακριβώς. Εκεί που δεν υπάρχει χώρος λοιπόν για στάση, στάθμευση και αναγκάζονται να αλλάζουμε τα λωρίδια και να δημιουργείται ένα χάος, ας δεν μπορούσαν να μικρύνουν λίγο, να κάνουν μια εσοχή, καταλάβατε. Υπάρχουν λύσεις. Να μειώσουν πεζοδρόμιο. Βέβαια. Μπροστά, εκεί να κοίτα πόσος χώρος. Είναι εύκολο. Λέω εγώ τώρα. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Αυτό μιλάμε τώρα, μιλάτε για έναν από τους 11 χώρους και μιλάτε για αυτόν στο καθοδικό ρεύμα της Αμαλίας. Στο καθοδικό της Αμαλίας. Και του Ευρωπαγίου. Μάλιστα, βέβαια, ακριβώς. Μα υπάρχει και για στο Καλυμάνο. Αλλά είναι διάφοροι χώροι. Είναι διάφορα σημεία στα οποία δεν υπάρχει παντού αυτή η δυνατότητα. Ακόμη και ο περιφερειακός, δηλαδή ένα οριοθετημένο σημείο, για να δείτε πόσες φορές η έλλειψη των υποδομών, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ένας χώρος που χωράει αρκετά λεωφορεία και χρησιμοποιείται από τους οδηγούς, είναι στο θέατρο της Δώρα Στράτου, εκεί στον περιφερειακό, όπου ναι, μεν υπάρχει ο χώρος, αλλά ο δρόμος στον οποίο φτάνουν τα λεωφορεία είναι ιδιαίτερα στενός και δεν μπορούν να διασταυρωθούν τα δύο οχήματα. Πώς θα πάνε εκεί. Πώς θα έρθουν τα λεωφορεία στο πάρκινγκ. Καλή την πίστη. Όλα αυτά πρέπει να αξιολογηθούν και να βρεθούν. Αν δεν υπάρχει σοβαρή μελέτη, κύριε Λογοθέτη, εάν δεν δουν έμπειροι συγκοινωνιολόγοι το θέμα με τα λεωφορεία, αν δεν έχουμε τη δυνατότητα να παρέμβουμε σε αυτή την έρμη την πόλη που όντως δεν έχει χώρους, αλλά έχει πάρα πολλούς τουρίστες και θα έρχονται συνεχώς στην Αθήνα πάρα πολλοί τουρίστες, κύριε Λογοθέτη. Αν δεν βρεθούν λύσεις άμεσα και γρήγορα, το θέμα θα διωγγωθεί, το πρόβλημα θα διωγγωθεί. Κι άλλο. Θα διωγγωθεί κι άλλο. Λύσεις, γιατί τώρα αρχίσατε. Ένα αυτό. Και δεύτερον που θέλω να σας πω είναι πολλά φορτηγά τροφοδοσίας σε ακατάλληλες ώρες. Βλέπουμε τον πρωί την κίνηση από την κάμερά μας. Γιατί δεν το κάνουμε όπως το κάναμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, κύριε Λογοθέτη? Το ζήσατε κι εσείς, το ζήσαμε κι εμείς. Τροφοδοσία μέχρι τις 7 το πρωί. Μετά λυπούμαστε πάρα πολύ, θα κυκλοφορήσουν οι υπόλοιποι να πάνε στις δουλειές τους. Γιατί δεν το κάνουμε? Τι είναι τόσο μεγάλο το κόστος?
Πόσο σημαντικό ξέρετε είναι πόσο αυτό. Χρόνο χάνουμε στον δρόμο από τα μποτιλιαρίσματα. Δηλαδή, κάποια στιγμή, χτες μετρήσαμε που είχαμε ένα φοβερό μποτιλιάρισμα στην Αθηνών Λαμίας. Φοβερό μποτιλιάρισμα. Στοπ καρέ ήταν, σταματημένη εικόνα με πάρα πολλά φορτηγά τα οποία θέλανε να φτάσουν στην πόλη. Θα μου γελάω την υποφάτη γιατί είχαμε ακριβώς έτσι και στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε στην προηγούμενη μας συνάντηση για το ΕΚΑΒ ακριβώς το ίδιο πρότυπο της λειτουργίας των Ολυμπιακών Αγώνων. Γιατί εκεί αναγκαστήκαμε να λειτουργήσουμε κάποια πράγματα επειδή είχαμε πολλούς επισκέπτες. Εδώ λοιπόν θα μου επιτρέψετε να πω ότι η αύξηση του τουρισμού προσομοιάζει πολύ σαν να έχουμε Ολυμπιακούς Αγώνες διαρκείας. Πρέπει να υιοθετήσουμε αυτές τις λύσεις και να τις εφαρμόσουμε πραγματικά γιατί διαφορετικά. Θα έχουμε ζήτημα στο πώς θα διαφυλάξουμε τον τουρισμό. Γιατί τον έχουμε, αλλά αν κάποιος φύγει από εδώ και φύγει με ένα κακό feedback και μεταφέρει στη χώρα του ακόμη και τη συμπεριφορά μας στον δρόμο και πώς θα του συμπεριφερθούμε, γιατί εκεί που θα σταματήσει το λεωφορείο παράνομα, ενδεχομένως θα αντιμετωπίσει και μια επιθετική συμπεριφορά από κάποιον οδηγό που θα βρει, που θα είναι αγανακτισμένος κτλ. Το λιγότερο. Και όλο αυτό θα έχει επιπτώσεις. Μη συμβεί και κάποιο ατύχημα, είναι το χειρότερο, ας πούμε, αλλά. Τέλος πάντων, καλή την πίστη να πούμε ότι είναι μια αρχή αυτή νέα, αργοπορημένη, αλλά γίνεται μια αρχή και ας ελπίσουμε σε μόνιμες λύσεις και σε αυτό που είπε ο Νίκος για τα φορτηγά που τροφοδοσίας έτσι για τις ώρες που κινούνται και για όλα αυτά τα 11 νέα σημεία στάση στάθμευση. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Λογοθέτη. Να είστε καλά, κύριε Λογοθέτη. Είναι μια πολύ καλή αρχή που βάζει το θέμα ψηλά. Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ο κύριος Κίμων Λογοθέτης, σύμβουλος οδικής κυκλοφορίας.